Έχετε αισθανθεί ποτέ κουρασμένοι, ανήσυχοι ή σε σύγχυση αφού τους αναστραφήκατε με συγκεκριμένα άτομα? Μπορεί να μην είναι μόνο οι πράξεις τους, αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιούν για να δηλητηριάσουν το πνεύμα σας. Οι λέξεις φέρουν μία ενέργεια που πολλοί άνθρωποι παραβλέπουν. Είναι εύκολο να εστιάσετε στο πώς συμπεριφέρεται κάποιος ή στις αποφάσεις που παίρνει, αλλά συχνά η ζημιά γίνεται από τα λόγια του. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι μετά από ορισμένες συνομιλίες αισθάνεστε εξαντλημένοι, διανοητικά κουρασμένοι ή συναισθηματικά κλονισμένοι. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι λέξεις έχουν τη δύναμη είτε να μας ανυψώσουν είτε να μας γκρεμίσουν. Κάποιοι είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτή την ενέργεια, γι' αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε πότε τα λόγια κάποιου έχουν ως στόχο να σας αποδυναμώσουν. Όλοι έχουμε βιώσει στιγμές όπου έχουμε αναρωτηθεί «Γιατί νιώθω τόσο βαριά μετά από αυτή τη συζήτηση?» Μπορεί να μην το συνειδητοποιείτε καν, αλλά ορισμένα άτομα χρησιμοποιούν σκόπιμα τον λόγο για να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη και τη γαλήνη σας. Μπορεί να μην σας βλάψουν σωματικά, αλλά τα λόγια τους σιγά σιγά καταστρέφουν το πνεύμα σας. Αυτή η ύπουλη μορφή χειραγώγησης μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αμφιβολία για τον εαυτό σας, με αποτέλεσμα να αισθάνεστε δυσάρεστα. Το δηλητήριο είναι αόρατο αλλά πραγματικό και μπορεί σιγά σιγά να διαβρώσει την αίσθηση της αυτοεκτίμησής σας, εάν δεν είστε σε εγρήγορση. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό και γιατί ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα. Θα εξετάσουμε επίσης κάποιες τακτικές που χρησιμοποιούν και τον τρόπο με τον οποίο εσείς μπορείτε να προστατευτείτε από αυτές τις λεκτικές επιθέσεις. Μείνετε μαζί μας ώστε να αρχίσετε να αναγνωρίζετε πότε σας δηλητηριάζουν με λέξεις και το πιο σημαντικό, πώς να αποστασιοποιηθείτε από αυτούς που σας βλάπτουν. Μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, όχι μόνο θα εντοπίσετε αυτές τις τοξικές καταστάσεις, αλλά θα νιώσετε επίσης τη δύναμη να προστατεύσετε την ενέργειά σας και να παραμείνετε στο μονοπάτι που έχετε επιλέξει. Οι λέξεις δεν είναι απλώς μια μέθοδος επικοινωνίας. Μεταφέρουν επίσης ενέργεια και επηρεάζουν το μυαλό και τα συναισθήματα με βαθύ τρόπο. Είτε πρόκειται για ενθάρρυνση είτε για κριτική, αυτό που ακούμε διαμορφώνει τον εσωτερικό μας κόσμο. Τα θετικά σχόλια μπορούν να ανεβάσουν τη διάθεσή μας, να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και να μας εμπνεύσουν να αναλάβουμε δράση. Αντίθετα, οι αρνητικές λέξεις μπορούν να προκαλέσουν αμφιβολίες, φόβο, ακόμα και άγχος. Ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι λέξεις, είτε με αγάπη είτε με κακόβουλο τρόπο, μπορεί να έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο στην ψυχική μας υγεία. Κάποιοι είστε πιο επιρρεπείς σε αυτό, λόγω της αυξημένης ευαισθησίας σας στην ενέργεια πίσω από τις λέξεις. Η επιστημονική προσέγγιση πίσω από την επίδραση της γλώσσας στον εγκέφαλό μας είναι συναρπαστική. Όταν ακούμε αρνητική ή τοξική γλώσσα, ο εγκέφαλός μας απελευθερώνει ορμόνες του στρες όπως η κορτιζόλη, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτό το καταστροφικό αίσθημα ανησυχίας που μπορεί να νιώθετε μετά από μια σκληρή συζήτηση. Για παράδειγμα, μελέτες δείχνουν ότι ορισμένες λέξεις μπορούν να ενεργοποιήσουν την αμυγδαλή, το κέντρο φόβου του εγκεφάλου, οδηγώντας σας σε μια αντίδραση πάλης ή φυγής. Αυτό μπορεί να συμβεί υποσυνείδητα, ακόμα και όταν δεν έχετε πλήρη επίγνωση της επιβλαβούς πρόθεσης πίσω από τις λέξεις. Η έρευνα του Δ. Μασάρου Εμότο έδειξε ότι οι λέξεις μπορούν ακόμα και να αλλάξουν τη μοριακή δομή του νερού. Οι θετικές λέξεις δημιουργούν αρμονικά μοτίβα, ενώ οι αρνητικές προκαλούν χαοτικούς σχηματισμούς.
Δεδομένου ότι το σώμα μας αποτελείται κατά 70% από νερό, είναι πιθανόν η ενέργεια πίσω από τις λέξεις να επηρεάζει τη σωματική και συναισθηματική μας ευεξία με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να προφυλακτούμε από τη δύναμη της τοξικής γλώσσας. Πόσοι αρνητικές λέξεις δηλητηριάζουν το πνεύμα? Τα τοξικά άτομα συχνά χρησιμοποιούν ύπουλες τακτικές για να χειραγωγήσουν και να υπονομεύσουν τους άλλους και το προτιμόμενο όπλο τους είναι η γλώσσα. Η παθητική επιθετικότητα, τα υποτιμητικά σχόλια, ο σαρκασμός που μεταμφιέζεται σε χιούμορ και η ψυχολογική χειραγώγηση είναι από τις πιο κοινές μεθόδους που χρησιμοποιούν για να καταστρέψουν το πνεύμα σας. Αυτές οι τακτικές μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν στην αρχή, επειδή δεν είναι πάντα άμεσες. Τα σχόλιά τους μπορεί επιφανειακά να φαίνονται αθώα, αλλά έχουν σχεδιαστεί για να φυτέψουν σπόρους αμφιβολίας ή ενοχής στο μυαλό σας. Οι υποτιμητικές παρατηρήσεις έρχονται συχνά με τη μορφή αθώας πλάκας ή μεταμφιεσμένων σε χρήσιμες συμβουλών, αλλά η πραγματική τους πρόθεση είναι να σας κάνουν να νιώσετε μικροί και ανίκανοι. Ο σαρκασμός, ένα άλλο κοινό εργαλείο, εκφράζεται συχνά με αστείο τόνο αλλά με αιχμηρή διάθεση. Τα τοξικά άτομα μπορεί να κάνουν σαρκαστικά σχόλια που υπογραμμίζουν τις αδυναμίες σας ή χλεβάζουν τις επιτυχίες σας. Η ψυχολογική χειραγώγηση είναι μια πιο ύπουλη μορφή χειραγώγησης, όπου το τοξικό άτομο διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, κάνοντάς σας να αμφιβάλλετε για τις δικές σας αντιλήψεις. Αυτή η τακτική είναι ιδιαίτερα επιβλαβής, γιατί με την πάροδο του χρόνου μπορεί να σας οδηγήσει στο να χάσετε την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, βασιζόμενη περισσότερο στην εκδοχή των γεγονότων του χειριστή σας. Όταν έρχεστε αντιμέτωποι με αυτές τις τακτικές σε σταθερή βάση, είναι εύκολο να εσωτερικεύσετε την αρνητικότητα και να αρχίσετε να πιστεύετε την τοξική αφήγηση που σας αφορά. Ψυχολογικά, η επανειλημμένη έκθεση σε αυτές τις αρνητικές τακτικές μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Η συναισθηματική κακοποίηση, η οποία περιλαμβάνει αυτές τις μορφές λεκτικής χειραγώγησης, μπορεί να διαβρώσει την αίσθηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής σας με την πάροδο του χρόνου. Μελέτες στην ψυχολογία έχουν δείξει ότι άτομα που υπόκεινται σε συνεχή κριτική ή ψυχολογική χειραγώγηση μπορεί να αναπτύξουν άγχος, κατάθλιψη και ακόμα και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Το πνεύμα σας, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας ως σύνολο, πώς εκτιμάτε τη γαλήνη και τη χαρά, μολύνονται από αυτές τις τοξικές συμπεριφορές. Φανταστείτε ένα φυτό να ποτίζεται με δηλητήριο αντί για καθαρό νερό. Στην αρχή το φυτό μπορεί να φαίνεται καλά, αλλά με την πάροδο του χρόνου η ζωτικότητά του εξασθενεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στο πνεύμα σας όταν δηλητηριάζετε επανειλημμένα από αρνητικά λόγια. Τι σημαίνει όμως η λέξη τοξικός? Η αναγνώριση των ατόμων που χρησιμοποιούν λέξεις για να δηλητηριάσουν το πνεύμα σας είναι το κλειδί για να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως χειριστική συμπεριφορά, τη χρήση σταθερά αρνητικής γλώσσας, έμεσες προσβολές και ύπουλα κομπλιμέντα. Οι χειριστικοί άνθρωποι είναι επιδέξεις στο να χειρίζονται τις συνομιλίες με τρόπο ώστε να φαίνονται ότι αυτοί έχουν τον έλεγχο ή ότι είναι ανώτεροι. Μπορεί να χρησιμοποιούν αρνητική γλώσσα με διακριτικό τρόπο,
επισημένοντας συνεχώς τα ελαττώματά σας, κάνοντάς σας να αμφισβητείτε τις ικανότητές σας ή υπονοώντας ότι οι επιτυχίες σας οφείλονται στην τύχη και όχι στη σκληρή δουλειά. Τα λόγια τους έχουν ως αποτέλεσμα να αισθάνεστε μειωμένοι, ακόμα και αν η αρνητικότητα δεν είναι άμεσα εμφανής. Οι έμεσες προσβολές είναι ένα από τα αγαπημένα τους εργαλεία. Αντί να πουν ευθέως κάτι βλαβερό, θα πλαισιώσουν τα σχόλιά τους με τρόπο που θα δείχνουν ως αστεία, ως απλές παρατηρήσεις ή ως επικοδομητική κριτική. Τα ύπουλα κομπλιμέντα μοιάζουν να σας επαινούν, αλλά περιέχουν μία κρυφή αιχμή. Αυτά είναι τα είδη σχολείων που ροκανίζουν την αυτοεκτίμησή σας με την πάροδο του χρόνου, διαβρώνοντας υπόγεια την αυτοπεποίθησή σας. Για να κατανοήσετε πλήρως τον αντίκτυπο αυτών των τοξικών λέξεων, σκεφτείτε την ιστορία κάποιου που αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί από ένα τοξικό φίλο ή ένα μέλος της οικογένειάς του. Για χρόνια αυτό το άτομο υποβαλόταν σε συνεχή αρνητικότητα και ύπουλες υπονομευτικές παρατηρήσεις. Μόλις αναγνώρισε το μοτίβο και επέλεξε να διακόψει την επαφή, παρατήρησε μια σχεδόν άμεση αλλαγή στη διανοητική και συναισθηματική του ευεξία. Τα επίπεδα ενέργειάς του αυξήθηκαν, ένιωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και άρχισε να επιδιώκει τους στόχους του με ανανεωμένο σθένος. Η αφαίρεση της πηγής του λεκτικού δηλητηρίου του επέτρεψε να ανακτήσει τη γαλήνη του και να αναπτυχθεί βάσει των πραγματικών δυνατοτήτων του. Αυτό το παράδειγμα χρησιμεύει ως υπενθύμηση ότι μερικές φορές ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσετε τον εαυτό σας είναι να απομακρυνθείτε από εκείνους που χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους για να σας δηλητηριάσουν. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι? Οι άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, πνευματικοί και διαστητικοί συχνά είναι πιο ευάλωτοι στην τοξικότητα των άλλων. Αυτή η αυξημένη ευαισθησία στην ενέργεια σημαίνει ότι οι λέξεις που μεταφέρουν δονήσεις τους επηρεάζουν πιο βαθιά. Η ανοιχτόκαρδη φύση τους και η συμπόνια που νιώθουν για τον πόνο και τον αγώνα των άλλων τους κάνει επίσης εύκολους στόχους. Τα τοξικά άτομα έλκονται από αυτή την ενέργεια καθώς την βλέπουν ως κάτι που πρέπει να ελέγξουν ή να μειώσουν. Επειδή αυτοί οι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι τείνουν να δίνουν στους άλλους το πλεονέκτημα της αμφιβολίας, συχνά παραβλέπουν ανεπαίσθητες λεκτικές επιθέσεις, νομίζοντας ότι είναι καθήκον τους να βοηθήσουν ή να θεραπεύσουν το άτομο που τις εκφράζει. Αυτά τα συμπονετικά άτομα οδηγούνται από την επιθυμία να κατανοήσουν και να εξυψώσουν τους άλλους, που μπορεί να τους τυφλώσει όσον αφορά στις αρνητικές προθέσεις πίσω από ορισμένες λέξεις. Οι τοξικοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται αυτή την ενσυναίσθηση, γνωρίζοντας ότι οι άλλοι είναι πιο πιθανό να συγχωρήσουν ή να εκλογικεύσουν επιβλαβείς λεκτικές επιθέσεις. Αυτή η συναισθηματική δεκτικότητα καθιστά δύσκολο για τους ευαισθητοποιημένους ανθρώπους να θέσουν όρια, επειδή φοβούνται ότι θα φανούν αδιάφοροι, σκληροί. Ωστόσο αυτή η αδυναμία τους αφήνει εκτεθειμένους σε συνεχή προφορική δηλητηρίαση, η οποία σιγά σιγά εξαφανίζει την εσωτερική τους δύναμη και γαλήνη. Τα ίδια τα χαρακτηριστικά που κάνουν ξεχωριστά αυτά τα άτομα τα καθιστούν επίσης ευαίσθητα στην αποστράγγιση από εκείνους που επιδιώκουν να ελέγξουν το φως τους. Οι πνευματικές διδασκαλίες συχνά τονίζουν τη σημασία της προστασίας της καρδιάς και του νου σας από την αρνητικότητα. Αυτή η σοφία ισχύει ιδιαίτερα για τα άτομα που προαναφέραμε, των οποίων τα συμπονετικά πνεύματα μπορούν εύκολα να μολυνθούν από αρνητικότητα, αν δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Ιερά κείμενα όπως οι βουδιστικές διδασκαλίες τονίζουν την ανάγκη διατήρησης ενός καθαρού νου, αποφεύγοντας τον τοξικό λόγο και τις επιβλαβείς συζητήσεις.
Οι άνθρωποι που διαθέτουν ενσυναίσθηση και οι εξαιρετικά ευαίσθητοι άνθρωποι προσελκύουν τοξικά άτομα λόγω της φυσικής τους κλίσης να βοηθούν και να θεραπεύουν, αλλά αυτό συχνά οδηγεί σε μια μονόπλευρη δυναμική όπου καταλήγουν να αποστραγγίζονται. Η προστασία του πνεύματός του απαιτεί κάποιος να αναγνωρίζει πότε πρέπει να βοηθήσει και πότε να αποστασιοποιηθεί. Πώς μπορεί όμως κάποιος να προστατευτεί? Μία από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές για να προστατευτείτε από τη λεκτική δηλητηρίαση είναι να θέσετε σαφή όρια. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο στην αρχή, αλλά τα όρια είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ψυχικής και συναισθηματικής σας ευεξίας. Τα όρια δεν σημαίνουν ότι πρέπει να αποκοπείτε από τους ανθρώπους, αλλά απαιτούν να περιορίσετε την τοξική πρόσβαση που έχουν κάποια άτομα στις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Περιορίζοντας τον χρόνο που αφιερώνετε σε κάποιον που μιλά συνεχώς αρνητικά, τα όρια είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Το να αποστασιοποιήσετε με σεβασμό από ανθρώπους που σας δηλητηριάζουν με τα λόγια τους είναι πράξη αυτοπροστασίας και όχι εγωισμού. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να ανέχεστε επιβλαβείς συζητήσεις μόνο και μόνο επειδή νοιάζεστε για κάποιον. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ενδείκνυτε να του αφιερώνετε λιγότερο χρόνο, να περιορίζετε αυτά που μοιράζεστε μαζί του ή ακόμα και να αποφεύγετε ορισμένα θέματα που προκαλούν αρνητικά σχόλια. Όσο περισσότερο ενισχύετε αυτά τα όρια, τόσο περισσότερο προστατεύετε την ενέργειά σας. Ίσως να νιώσετε ενοχές, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Η διατήρηση της γαλήνης σας επιτρέπει να συνεχίσετε το πνευματικό σας ταξίδι χωρίς να σας βαραίνει η αρνητικότητα. Εκτός από τον καθορισμό των ορίων, η εξάσκηση στη συνειδητή επιλογή των συζητήσεων που κάνετε είναι επίσης το κλειδί. Εάν οι καθημερινές σας συζητήσεις αποτελούνται από κουτσομπολιά, αρνητικότητα ή συνεχή κριτική, αυτό θα αρχίσει να επηρεάζει τον εσωτερικό σας κόσμο. Αρχίστε να δίνετε προσοχή στον τύπο του λόγου που εκφέρετε και κάντε συνειδητές προσπάθειες για να μειώσετε την αρνητικότητα. Συνδυάστε το με καθημερινές επιβεβαιώσεις και θετικό διάλογο με τον εαυτό σας, που είναι απλή αλλά ισχυρή τρόποι για να εξουδετερώσετε τις επιπτώσεις των τοξικών λόγων. Οι καθημερινές επιβεβαιώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δηλώσεις όπως «Είμαι δυνατός», «Είμαι άξιος σεβασμού» και «Επιλέγω να περιβάλλω τον εαυτό μου με θετικότητα». Υπάρχουν όμως και πρακτικές ασκήσεις για την πνευματική σας προστασία. Ο καθημερινός διαλογισμός σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν χώρο ηρεμίας μέσα σας, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τα συναισθήματα και να αφήσετε οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής διαλογισμού σας, επικεντρωθείτε στην επιβεβαίωση θετικών αληθιών για τον εαυτό σας και τη ζωή σας, η οποία χρησιμεύει ως αντίδοτο σε κάθε τοξική λέξη που σας έχει απευθυνθεί. Ο διαλογισμός σας βοηθά να επανέρχεστε συναισθηματικά και διανοητικά, δημιουργώντας ένα προστατευτικό τείχος ανάμεσα σε εσάς και την αρνητικότητα του κόσμου. Καθώς αναπτύσσετε αυτή την πρακτική, θα επηρεάζεστε λιγότερο από επιβλαβείς λέξεις, καθώς η εσωτερική σας γαλήνη γίνεται ισχυρότερη από το εξωτερικό χάος. Οι τεχνικές οπτικοποίησης επίσης είναι μία άλλη αποτελεσματική μέθοδος για την προστασία του πνεύματός σας από τη λεκτική δηλητηρίαση. Πριν εισέλθετε σε δυνητικά τοξικά περιβάλλοντα ή εμπλακείτε με άτομα που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν επιβλαβή γλώσσα, οραματιστείτε μία προστατευτική ασπίδα γύρω σας. Αυτή η ασπίδα μπορεί να είναι ένα χρυσό φως, ένα στίχος ενέργειας ή οτιδήποτε σας είναι πιο συμβατό.
Ο σκοπός αυτής της νοητικής άσκησης είναι να δημιουργήσει ένα ψυχολογικό εμπόδιο, το οποίο εμποδίζει τις αρνητικές λέξεις να διεισδύσουν στο μυαλό και το πνεύμα σας. Οραματιζόμενη αυτή την προστατευτική δύναμη, δίνετε τη δυνατότητα στον εαυτό σας να παραμείνει γεωμένος και ανεπηρέαστος από την αρνητικότητα. Με τον καιρό αυτή η πρακτική γίνεται υποσυνείδητη συνήθεια που ενισχύει τη συναισθηματική σας ανθεκτικότητα. Αυτές οι πνευματικές ασκήσεις, όταν ασκούνται με συνέπεια, μπορούν να μεταμορφώσουν τη σχέση σας τόσο με τον εαυτό σας όσο και με τον έξω κόσμο. Αν σας αρέσει το βίντεο που παρακολουθείτε, μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι μας πατώντας like, κάνοντας εγγραφή και κοινοποιώντας το. Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, παρακαλώ ελέγξτε αν η εγγραφή σας και οι ειδοποιήσεις σας παραμένουν ενεργές. Σας ευχαριστώ. Καθώς φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο, θα ήθελα να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να σκεφτείτε τις σχέσεις και τις συζητήσεις τις οποίες συμμετέχετε στη ζωή σας. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που σας κάνουν να νιώθετε εξαντλημένοι ή αβέβαιοι για τον εαυτό σας, αφού έρχεστε σε επαφή μαζί τους? Υπάρχει κάποιος που τα λόγια του σας κάνουν συνεχώς να αμφιβάλλετε για τις ικανότητές σας, να αμφισβητείτε την αξία σας ή να νιώθετε μειωμένοι? Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε αυτά τα άτομα, ακόμα και αν δεν θέλουν εσκεμμένα να προκαλέσουν βλάβη. Οι αμυδρές μορφές λεκτικής χειραγώγησης και αρνητικότητας μπορεί να είναι εξίσου επιζήμιες με την απροκάλυπτη εχθρότητα. Αναρωτηθείτε ποιος στη ζωή μου με δηλητηριάζει ύπουλα με τα λόγια του και πώς μπορώ να αρχίσω να αποστασιοποιούμαι από την επιρροή του. Δεν πρόκειται μόνο για τον εντοπισμό των τοξικών ανθρώπων στη ζωή σας, αλλά για την ανάκτηση της δύναμης και της ενέργειάς σας. Η συνειδητοποίηση είναι το πρώτο βήμα. Μόλις μπορέσετε να δείτε πώς σας επηρεάζουν τα λόγια κάποιου, μπορείτε να κάνετε επιλογές που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία σας. Αναλάβετε δράση, είτε θέτοντας όρια, είτε περιορίζοντας τις επαφές σας, ακόμα και τις συνομιλίες σας με τέτοια άτομα. Να θυμάστε το εξής: αυτό είναι το δικό σας πνευματικό ταξίδι και έχετε το δικαίωμα να προστατεύσετε τη γαλήνη σας. Μη φοβάστε να κάνετε αυτό το βήμα, ακόμα και αν σας φαίνεται δύσκολο. Όσο περισσότερο προστατεύετε την καρδιά σας και το νου σας, τόσο περισσότερη διάβια και δύναμη θα βιώσετε. Η γαλήνη σας, η ενέργειά σας και το πνευματικό σας ταξίδι είναι ανεκτίμητα. Αξίζει να τα προστατεύσετε σκληρά, γιατί διαθέτετε μοναδικό φως και σκοπό. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθούν να σβήσουν αυτό το φως, ηθελημένα ή μη, με τα λόγια τους και όχι μόνο. Αλλά είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η αρνητικότητά τους δεν θα ριζώσει στην καρδιά ή στο μυαλό σας. Σας αξίζει να περιτριγυρίζεστε από ανθρώπους που σας ανεβάζουν το ηθικό και σας υποστηρίζουν και όχι από αυτούς που σας αποστραγγίζουν και σας μειώνουν.